Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω καλά, εγώ είμαι καλά και πάμε στο βίντεο. Σήμερα θα μιλήσω για τον ΟΑΣΤ, αλλά και γενικά, γιατί πάρα πολλοί έχουν πει γενικά για τον ΟΑΣΤ και δεν είναι συνήθως καλά. Εγώ θα πω μια ιστορία για να δείτε πως εγώ που υπερασπιζόμουν πάρα πολύ τον ΟΑΣΤ και δεν ξέρω, ήμουν υπέρ του, μου φέρθηκαν πάρα πολύ άσχημα. Όσο και αν είμαι κατά το ΟΑΣΤ, δεν είμαι υπέρ του να ανεβαίνουν χωρίς να χτυπάνε εισιτήριο πάρα πολύ, όχι στην ελεύθερη επιβίβαση, δεν είναι καθόλου σωστό. Και δεν γίνεται πουθενά, δεν υπάρχει το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση. Άμα το πούμε έτσι, υπάρχει το δικαίωμα στην τροφή, να κλέβουμε τα σούπερ μάρκετ κτλ. Οπότε όχι. Λοιπόν, λίγες μέρες πριν το γεγονός, θυμάμαι που ήταν ένας ελεγκτής που τον έχω δει πάρα πολλές φορές. Είναι ένας με γυαλάκια, λίγο παχουλούλης, αν τον έχετε δει κι εσείς. Τέλος πάντων. Και είχε γίνει ένα περιστατικό και μετά του είχα πει, ξέρω εγώ, εντάξει, τραβάς κι εσύ που είσαι ελεγκτής κτλ. Και κάνεις απλά τη δουλειά σου. Και είχαμε μιλήσει λίγο και ήταν κάπως συμπαθής. Μέρες μετά. Εγώ πάντα παίρνω συνήθως εξάμεινη κάρτα και μου την είχαν ελέγξει εννοείται πάρα πολλές φορές όλους τους 6 μήνες, όλα καλά. Και δύο μέρες πριν λήξει ήμουν στο λεωφορείο και με ελέγχουνε, βγάζω χαλαρά την κάρτα, μου την δείχνω για 100 φορά και μου λένε. Τότε ήταν το 16. Μου λένε εδώ λέει 15. Λέω τι, το κοιτάω και έλεγε όντως 15. Κόβηκαν τα πόδια μου. Δεν ήξερα τι είχε γίνει καθόλου. Πώς γίνεται να είχα παλιά κάρτα. Αυτό που παίζει να έγινε είναι να είχα πετάξει την κάρτα του 16 και να είχα κρατήσει το 15 την εξάμηνη. Εντάξει, λέω όλα καλά. Ευτυχώς έχω καλή μνήμη και θυμόμουν ημερομηνία, μέρος, ώρα που την είχα αγοράσει τον Δεκέμβριο. Ήταν Ιούνιος τότε. Και του λέω: ωραία, την είχα αγοράσει από το τάδε μέρος, την τάδε ώρα. Δείτε στα αρχεία σας. Το όνομά μου είναι αυτό και αυτό. Δείτε το. Και μου λέει αυτή η ωραία εταιρεία μας ότι δεν κρατάνε αρχείο και δεν πρέπει να κρατάνε αρχείο. What? Γιατί δεν πρέπει να κρατάνε αρχείο. Προσπάθησα να ηρεμήσω, λέω εντάξει, πώς μπορώ να το αποδείξω πως την έχω αγοράσει. Και θυμάμαι όταν αγοράζουμε την κάρτα, κρατάνε σημειώσεις οι πολιτές. Αλλά τελικά δεν κρατάνε σημειώσεις του ονόματος, απλά γράφουμε τον αριθμό της κάρτας και το ποσό. Και κάπως έτσι, ενώ είχα κάρτα και πληρώνω τακτικά τον ωραίο μας ΟΑΣΤ, μου κόψανε πρόστιμο και έπρεπε να το πληρώσω. Είχαν μιλήσει και κάπως εχθρικά, λες και είχα κάνει κάτι. Και επειδή δεν μου είχε ξανασυμβεί αυτό, δηλαδή ένιωθα λες και είχα κάνει κάποια παράβαση. Μου είχε γεμίσει πάρα πολύ στεναχώρια, ήθελα να βάλω τα κλάματα, νιώθα απέσια. Το ξεπέρασα κάπως αυτό, ξεμίσησα κάπως τον ΟΑΣΤ, μου έφαγε παραπανήσια 30 ευρώ. Λέω πες ότι τα έδωσε σε κάποιον καημένο, γιατί καημένος είναι και ο ΟΑΣΤ. Οπότε μια μέρα είχα πάει για ψώνια και επειδή έχω πει ότι όταν πάω στο σούπερ μάρκετ δεν παίρνω σακούλες, έχω μια τσάντα. Είναι λίγο δύσκολο να τα κουβαλήσω μετά. Οπότε είχα μια τεράστια τσάντα και είχα πάρει περισσότερα πράγματα από αυτά που έπρεπε. Οπότε είχε γεμίσει πάρα πολύ, είχε γεμίσει και το σακίδιό μου και δεν μπορούσα γενικά να κάνω πολλές κινήσεις. Και όπως ανέβαινα στο λεωφορείο, λέω εντάξει, τώρα άμα μπει ελεγκτής, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είμαι πολύ γκαντέμο, γιατί δεν θα μπορώ να βγάλω την κάρτα. Εννοείται πως ανέβηκε ελεγκτής δύο στάσεις μετά. Λέω εντάξει, ψυχραιμία. Έβγαλα πόσα πράγματα. Ήταν το πορτοφόλι μου στο κάτω μέρος της τσάντας. Οπότε έβγαλα πόσα ψώνια, τα βάλα στο δίπλο κάθισμα και έβγαλα το πορτοφόλι για να δείξω το πάσο μου. Ανοίγω το πορτοφόλι. Εννοείται δεν είχα το πάσο μου μέσα. Και λέω, βλάκα μου κάνεις τώρα. Μου λέει ταυτότητα. Εννοείται δεν είχα ούτε ταυτότητα. Έλειπαν τα πάντα από το πορτοφόλι μου. Δεν ξέρω τι είχε συμβεί, απλά έλειπαν τα πάντα. Ήταν αυτός με τα γυαλάκια ο Παχουλούλης, ο συμπαθητικός και καλά, που με κοιτούσε με υφάκι και μου λέει τι έγινε, δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Όχι, του λέω, μου λέει ωραία. Εντάξει, θα μου κόψει πρόστιμο, ψυχραιμία, θα πάω να το διαγράψω. Αλλά αφού μου το κόβει, μου λέει βάλει το κινητό σου, το βάζω, μου λέει σε παίρνω και το έχει κλειστό. Και θυμήθηκα ότι δεν είχα ούτε κινητό, γιατί μου είχε πέσει το κινητό και δεν είχα κινητό. Απλά του δώσα τον αριθμό. Και ήμουν απλά σε βάση, άνθρωπε μου, άσε με. Κόψε το πρόστιμο, άσε με ήσυχη. Γιατί να με παίρνει τηλέφωνο. Τέλος πάντων, έγραψε διεύθυνση. Δεν ήξερα να γράψει τη διεύθυνσή μου. Για μικρονιώτα, του λέω όχι. Λέει, α, το ήξερα. Μετά κάτι πάλι με ρωτούσε, του λέω όχι. Λέει, πω, η ορθογραφία προχωράει πολύ σήμερα. Κάνει και αστιάκια δηλαδή. Τέλος πάντων. Αργούσε πάρα πολύ να μου κόψει το πρόστιμο, έγραφε πάρα πολύ σιγά, με ρωτούσε, έκανε πράγματα. Του λέω, ναι, κατεβαίνω σε αυτή τη στάση. Λέει, δεν θα κατέβεις. Τι, λέει, περίμενε, περίμενε. Έκανε μία ώρα δεν εκδόσει μου το δίνει. Μέσα στα νεύρα που έπρεπε να βάλω όλα τα πράγματα μέσα, που γενικά όταν κατεβαίνεις και έχεις πολλά πράγματα στη τσάντα, δεν μπορείς να κατέβεις, γιατί ο οδηγός απλά σταματάει απότομα. Και άντε να μαζέψεις τα πράγματα, να μαζέψεις την πεσμένη σου αυτοπεποίθηση που την έκαναν χάλια και την ψυχολογία σου με τους βλάκες που έχουμε μπλέξει.
Και έπρεπε πάλι να τρέξω να διαγράψω ένα πρόστιμο που δεν είχα κάνει. Δεν είχα κάνει τίποτα. Δεν γίνεται απλά να λες τον αριθμό της κάρτας σου κάτι και να μην χρειάζεται να πηγαίνεις να διαγράψεις το πρόστιμο. Τέλος πάντων, αυτές ήταν οι ωραίες θετικές μου εμπειρίες από τον ΟΑΣΤ. Παιδιά, κρίμα, δεν ξέρω που φταίξαμε και πρέπει να έχουμε αυτή την εταιρεία. Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ωραία δουλεύει και νομίζω πρέπει να αλλάξει το σύστημα γενικά. Αλλά τι κρίμα που δεν θα προλάβει, γιατί κάτι λένε ότι θα βάλουν άλλη εταιρεία στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά μακάρι. Μακάρι, γιατί έχω δει πάρα πολύ χάλια οδηγούς. Όλοι βρίζουν, όλοι έχουν υφάκι, όλοι. Δεν ξέρω. Είναι λίγο ο μέσος Έλληνας σε επάγγελμα. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τέλος!